Και ελάτε τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, να συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος και να πάμε γρήγορα μέχρι το σχολικό κέντρο Γιάννη και Γιώργου Ακλαδιώτη, για να συναντήσουμε λοιπόν τον κύριο Ακλαδιώτη και να μας περιγράψει όλα όσα θα γίνουν την Κυριακή του Πάσχα. Σε δύο φάσεις, στο χωριό, αλλά και στο κέντρο της πόλης μας. Σχολικό κέντρο Ακλαδιώτη, αγαπητοί μου φίλοι, η χαρά των παιδιών. Όπως καταλαβαίνετε, με μια τεράστια γκάμα παιχνιδιών, λαμπάδες, έτοιμοι να εξυπηρετήσουν τους πάντες. Γιώργο Ακλαδιώτη, καλό μεσημέρι. Καλημέρα, καλημέρα σας και του χρόνου μας. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, μόνο όμως για τα παιχνίδια, έτσι, που βλέπουμε και μια εικόνα τα λέει όλα. Ναι, ναι. Λοιπόν, όσο να πούμε για τα πυροτεχνήματα. Βέβαια. Ήρθα σε επικοινωνία με τον Δήμαρχο. Και θα ρίξουμε σε δύο σημεία πάλι. Πολύ ωραία. Το ένα σημείο θα είναι στο γήπεδο, φέτος, στο γήπεδο, μέσα στο κέντρο του γήπεδου. Και το άλλο θα είναι πάλι στον εμπορικό δρόμο, ωραία, στο κατάστημα από πάνω. Εδώ, στο κέντρο της πόλης. Στο κέντρο της πόλης, να το δουν όλοι, να το χαρούνε. Και Κυριακή βράδυ, 9 και 10 πάλι στο γήπεδο θα ξεκινήσουμε. Και 9:30-10 παρά εδώ, να ανοιχτώσει και λιγάκι. Ναι, ναι. Έτσι, αυτό είναι πρωτοβουλία του Δημάρχου. Πολύ ωραία. Σε συνεργασία μαζί. Ακούγεται. Ναι, ναι. Δεν νοείται στην Κάλυμνο Πάσχα, έτσι. Χωρίς όλη αυτή τη χαρά, την προσμονή, είτε είναι το μουρί που είναι στάνταρ, έτσι, σφραγίδα για το νησί της Καλύμνου, είτε βέβαια είναι φυσικά η εκρηκτική μας ήχη, είτε είναι τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα. Τα βουνά μας τα εκρηκτικά, πρώτα απ' όλα που είναι το έθιμό μας. Με κάθε ασφάλεια. Και μετά τα πυροτεχνήματα, τα οποία δίνουν και μια χαρά στον κόσμο, μια άλλη αυτή. Βεβαίως. Βέβαια. Το καλύτερο σκηνικό θα ήταν να ήμασταν όλοι στην κεντρική πλατεία, να είχαμε χορούς παραδοσιακούς, μια εφορία και ένα γλέντι και ανάμεσα σε αυτά και αυτό το θέαμα που πάντα μας έδωσες μεγάλη χαρά, Γιώργο. Θα έρθει και αυτό. Θα έρθει και αυτό. Αισιοδοξία. Να είμαστε αισιόδοξοι, να μην χάσουμε το χαμόγελό μας. Όχι, καθόλου. Και την αισιοδοξία μας και όλα θα έρθουν σιγά σιγά. Τι να κάνουμε, έτσι. Μας έτυχε, πρέπει να το προσπεράσουμε. Για την ώρα πρώτα η υγεία του κόσμου, έτσι να περάσει με την οικογένειά του το Πάσχα και αμέσως μετά εδώ θα είμαστε για να δούμε τις εξελίξεις και τα βήματα. Ο χώρος σας είναι πανέμορφος, έχει τα πάντα για τα παιδιά και για τους μεγάλους, ό,τι επιθυμεί κανείς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και στο κανάλι σας. Εύχομαι καλή Ανάσταση, να είστε όλοι υγιείς και χαρούμενοι. Έτσι. Χαρά θέλουμε τώρα, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Έχουμε αφήσει στην άκρη λίγο την πολιτική επικαιρότητα και είμαστε κοντά στους επαγγελματίες αυτόν τον καιρό. Έτσι, χαρά έτσι και αισιοδοξία, έτσι, τίποτα άλλο, παιδιά. Για να ακούσουμε μόνο ευχές, γιατί έτσι αρμόζεις αυτές τις Άγιες ημέρες. Έτσι, εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλή Ανάσταση. Στους αποδημούτες μας, σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα παιδιά. Σε όλους τους Έλληνες, στο εξωτερικό που παρακολουθούν. Να είναι καλά και να τους περιμένουμε του χρόνου να γεμίσει το νησί μας και θα περάσουν καλά. Έτσι, σίγουρα. Έτσι, έτσι. Και σε εσάς κύριε Ακλαδιώτη, στην οικογένειά σας, ευχαριστώ. Καλή δύναμη, χρόνια πολλά, ευχαριστώ, καλή ευχαριστώ. Ανάσταση με υγεία. Ευχαριστώ και είμαστε πολύ, έτοιμοι να δούμε και πάλι ένα λαμπερό, ένα υπέροχο θέαμα βεγγαλικών πυροτεχνημάτων, 9 και 10 στο χωριό, στο κόσμος, γήπεδο και 9:30-10 παρά εδώ στο κέντρο της πόλης μας, εδώ στον εμπορικό και μας δρόμο. Επαναλαμβάνω, πάλι είναι πρωτοβουλία του Δημάρχου, έτσι, του Δήμου. Έτσι κι αλλιώς θα μας τα πει και ο ίδιος. Βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλή να είστε καλά. Σε όλους σας. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση, καλή Ανάσταση. Πάμε να συνεχίσουμε και να σας πούμε εδώ την αφισούλα που διαβάζω και ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Σε μαγνητοσκόπηση από το οδείο Ηρώδου του Αττικού, η θυσία του Αβραάμ, Βιτσέντσου Κορνάρου, δραματουργική επεξεργασία σκηνοθεσία, Ηλίας Μαλανδρής. Ο Νικήτας Τσακίρογλου Αβραάμ και η Δέσποινα Μπεμπεδέλη Σάρα, στο ρόλο του αφηγητή ο Γρηγόρης Βαλτινός, παραδοσιακή μουσική με τον Ψαραντώνη. Ακόμη να πούμε ότι ερμηνεύουν η Χρυσάνθη Γεωργαντίδου, Άντα η Χριστιάνα Ματζουράνη, πιο κάτω διαβάζω ο Νίκος Τσέργας, ο Κωνσταντίνος Φερεντούρος, σε πρώτη εμφάνιση ο Γρηγόρης Φρέσκος στο ρόλο του Ιεσάκ. Επίσης να πούμε τις λεπτομέρειες που είναι πως θα μεταδοθεί Μεγάλη Παρασκευή, 4:30 το μεσημέρι, το απόγευμα στην ΕΤ2, η αφισούλα είναι αυτή και πέραν των όσων ακούσατε, να διευκρινίσουμε βέβαια
ότι στη μουσική το πρώτο όνομα που διαβάζουμε εδώ είναι ο Αντώνης Παπαγγελής, ο δικός μας άνθρωπος, και είμαστε σίγουροι ότι θα είναι πραγματικά κάτι πολύ εντυπωσιακό και μπορούμε να παρακολουθήσουμε όλοι την Μεγάλη Παρασκευή, 4:30 το απόγευμα, στην ΕΡΤ2. Στη μουσική, λοιπόν, ο Αντώνης Παπαγγελής, Ύμνη Αβραάμ, Χρήστος Λεοντής, σκηνικά κοστούμια, Άννα Μαχαιριανάκη, κίνηση Βάσια Αγγελίδου. Αυτά, λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, και πάμε γρήγορα τώρα να ακούσουμε τα σχόλια αλλά και τις ευχές από τον Περιφερειακό μας Σύμβουλο, κύριο Κώστα Σταυλά, που του ευχόμαστε καλό Πάσχα. Καλημερίζουμε τον κύριο Κώστα Σταυλά και βέβαια μπορεί να είμαστε σε έναν υπέροχο χώρο ομορφιάς, σχεδίων, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να σχολιάσουμε και αυτή την επικαιρότητα η οποία μας προσγειώνει, κύριε Σταυλά. Μας προσγειώνει βέβαια, μεγάλη εβδομάδα, εβδομάδα παθών του Κυρίου, που για τα πάθη του λαού μας συνεχίζονται. Και επί τη ευκαιρία εγώ θέλω να σχολιάσω, επειδή δυστυχώς τα κρούσματα και στον τόπο μας, στην ιδιαίτερη πατρίδα, αυξάνονται. Θα ήθελα λοιπόν να σχολιάσω και εγώ, να πιστήσω την προσοχή, πραγματικά, ας λειτουργήσει η ατομική ευθύνη. Ας στηρίσουμε τους υγειονομικούς χώρους, ας σεβαστούμε τους συνανθρώπους μας. Ας σκεφτούμε ότι δυστυχώς κάποιοι συνάνθρωποι μας έφυγαν. Κάποιοι άλλοι ταλαιπωρούνται. Πολύ. Κάποιοι βρισκόνται στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο μας, από ό,τι δυστυχώς διαπιστώνουμε, αναγκάζεται να κάνει καινούργια δωμάτια. Έτσι, το δείξαμε χθες. Θα σκεφτούμε λοιπόν και ας θα αναλογιστούμε όλα αυτά, και επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσουμε και το προσωπικό, το υγειονομικό και το λοιπόν του νοσοκομείου μας για τις προσπάθειες που κάνει. Γι' αυτό λοιπόν τις μέρες αυτές, τις Άγιες μέρες, ας αποφύγουμε τις συγκεντρώσεις σε σπίτια μεταξύ φίλων και συγγενών. Όπως επίσης, μια που όλοι δηλώνουμε και είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, ας σεβαστούμε τον οίκο του Θεού. Ας σεβαστούμε τα λόγια του Ευαγγελίου, τα λόγια του Κυρίου. Αγαπάτε αλλήλους. Ας σεβαστούμε λοιπόν τα λόγια του Κυρίου και ας μη συνοστιζόμαστε στις εκκλησίες μας. Ο Χριστός βρίσκεται παντού. Θα ήθελα λοιπόν να ευχηθώ καλή Ανάσταση σε όλους, με υγεία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Και του χρόνου να γιορτάσουμε κάτω από καλύτερες συνθήκες τις Άγιες Μέρες του Πάσχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσείς την οικογένειά σας, να περάσετε όμορφα, χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα με υγεία. Καλό Πάσχα, καλό Πάσχα με υγεία.